Θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι μια μέρα χαράς και για το Δήμαρχο και για τη Δημοτική Αρχή. Είναι μια μέρα χαράς γιατί ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες για ένα έργο το οποίο πραγματικά ήταν όραμα και ήδη ξεκινά η υλοποίησή του. Ως γνωστόν είναι ο ηλεκτροφωτισμός της Χίου. Αλλάζουμε τα φώτα κυριολεκτικά σε όλη τη Χίο. Αλλάζουμε 17.500 περίπου φωτιστικά από λάμπες πυραχτώσεως σε σύγχρονα LED, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είπα προηγουμένως ότι ήταν ένα οραματικό έργο το οποίο το ξεκινήσαμε σφιγμένοι, χωρίς να σκεπτόμαστε ότι μήπως δεν υλοποιηθεί στην πορεία. Πραγματικά ήταν ένα οραματικό έργο και σήμερα κλειδώνει όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία δεν ήταν και εύκολη. Θέλω να σας πω, γιατί συνηθίζω να το λέω και είναι πραγματικότητα, ότι έτρεξε πολύ υδρότας και πολύ αίμα για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Και επειδή τίποτα δεν χαρίζεται και τα πάντα κερδίζονται, είμαστε στη σημερινή μέρα και θέλω επιγραμματικά να πω με δύο λόγια και να υπενθυμίσω τι σημαίνει αυτό το έργο. Σημαίνει ότι πάμε σε σύγχρονο φωτισμό, ένα φωτισμό ο οποίος μπορεί κανείς να πει ότι από την κλίμακα 2 μπορεί να φτάσουμε στην κλίμακα 10 φωτισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το διατάφτα αυτής της προσπάθειας, όπως είπε και ο Κώστας Ομπουλάς, και είναι κάτι πολύ σημαντικό και συγκλονιστικό, θα έλεγα ταυτόχρονα, εάν σκεφτούμε με ταπεινό τρόπο, ότι τον Αύγουστο, αυτό το μήνα ξεκινά αυτό το έργο, και πρώτο ο Θεός, θα ολοκληρωθεί καλώς εγώ των πραγμάτων το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο λοιπόν, η Χίος με αυτό το έργο θα φαίνεται φωτισμένη από δορυφόρο. Νομίζω ότι με ταπεινό τρόπο, αν το σκεφτούμε, μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτό, αυτή η ελαχιστότατη κουκίδα του πλανήτη να φαίνεται από το διάστημα. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για μια οικονομία η οποία φτάνει στο ηλεκτρικό ρεύμα, που αυτή την ώρα βλέπουμε τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση, φτάνει περίπου το 70%. Για την εξόφληση αυτού του ποσού, το οποίο είναι περίπου 8.700.000 για 12 χρόνια, αυτό θα είναι με ετήσια εξόφληση της τάξης των 600-650.000 περίπου, και στα 12 χρόνια είναι η απόσβεση, που σημαίνει λοιπόν ότι δεν βάλαμε ούτε ένα ευρώ. Τι κέρδος λοιπόν έχει ο Δήμος? Βεβαίως έχει κέρδος, διότι εάν υπολογίσει κανείς ότι το ρεύμα το οποίο πληρώναμε ετησίως είναι πάνω από 1.000.000, συν τα ανταλλακτικά, συν το εργατεχνικό προσωπικό το δικό μας, το οποίο απασχολείται για να κάνει τις αλλαγές των λαπτήρων, και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν και τόσο αποτελεσματικός, και ξέρουμε πολύ καλά τη γρίνα των δημοτών μας που είχαν απόλυτο δίκιο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει κερδοφορία για το Δήμο του ποσού των 400.000 έως 500.000. Και αυτό λοιπόν το ποσό, τι μπορούμε να το κάνουμε? Μπορούμε να το κάνουμε έργο για τους δημότες μας, ή μπορούμε να μειώσουμε έτσι περαιτέρω τα ανταποδοτικά τέλη. Ως γνωστόν, η παρούσα Δημοτική Αρχή τα μείωσε μετά από 25 χρόνια στο ποσοστό του 10% για τα νοικοκυριά πέρσι και του 20% για τους επαγγελματίες. Αυτή λοιπόν τη δυνατότητα μπορούμε να την έχουμε συνέχεια μέσα από αυτό το τόσο σημαντικό έργο το οποίο πραγματικά επιτελείται. Η εταιρεία η οποία ανεδείχθη ως μειοψηφούσα στον διαγωνισμό, τον διεθνή διαγωνισμό που έγινε, είναι η Global Land, μια εταιρεία η οποία είναι πολύ δοκιμασμένη σε αυτό τον στίβο. Αρκεί να σας πω ότι έχει ασχοληθεί με 38 δήμους και 2 περιφέρειες γύρω από αυτό το αντικείμενο, με πολύ θετικά αποτελέσματα, και νομίζω ότι αυτό και μόνο από μόνο του μαρτυρά τελικά το αποτέλεσμα το οποίο
προσδοκούμε και θα έχουμε και εμείς το επόμενο διάστημα. Καλωσορίζω βεβαίως εδώ και τον ανάδοχο του έργου μαζί με τους συνεργάτες του. Θέλω να τον ευχαριστήσω και βέβαια επειδή θα έχουμε μία συνεργασία 12 ετών, έτσι καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει συνέχεια, δεν είναι ολοκληρώνεται και τελειώνει, είναι ένα έργο το οποίο θα έχει μία 12ετή συνεργασία και βέβαια θέλω να σας πω ότι με την λήξη του συμβολέου για τα 12 χρόνια αυτό το έργο θα παραδοθεί περίπου όπως αναλήφθηκε. Το καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή συντηρημένο, με την ένταση του φωτισμού η οποία θα είναι στο βαθμό που θα είναι και βέβαια μέσα από την συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και την επίβλεψη από την πλευρά τη δική μας θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Μου διέφυγε και θέλω να το πω γιατί αξίζει να κατανοήσει ο κόσμος. Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της προσπάθειας είναι ότι εάν θα καίγεται η λάμπα στο Άγιο Γάλας, στα Μεστά, στις Καριές, στη Σιδηρούντα, ενώ παλιότερα ξέραμε ότι έπρεπε να ειδοποιηθεί η υπηρεσία από τον Πρόεδρο, από τον Πάρεδρο, από τον Δημότη, ότι ξέρετε κάτι, η λάμπα σε αυτό το στενό έχει καεί και ξέρουμε τις διαδικασίες. Σήμερα με αυτή την τεχνογνωσία η οποία υπάρχει και το έργο που θα γίνει, θα υπάρχει αυτόματη ειδοποίηση ότι η λάμπα 17.355 έχει καεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Η αντικατάστασή της θα γίνεται σε 72 ώρες από την ανάδοχο εταιρεία. Γι' αυτό είπα ότι κερδίζουμε σε χρήματα, κερδίζουμε σε εργατοτεχνικό προσωπικό, κερδίζουμε σε τεχνολογία, κερδίζουμε στο σύγχρονο, κερδίζουμε το αύριο, κερδίζουμε το μέλλον. Και επειδή εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι τα αλλάζουμε όλα, πράγματι τα αλλάζουμε όλα, γιατί δεν είναι λόγια, είναι έργα μετρήσιμα, αποδεδειγμένα και προχωράμε μέχρι να τελειώσει η θητεία μας. Ηχείος μας θα έχει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο για να μπορέσουμε να πάμε στη δεύτερη θητεία μας και να παραδώσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας τη ηχείο που αξίζουμε. Θέλω λοιπόν να δώσω το λόγο στον ανάδοχο του έργου και τους συνεργάτες, ευχαριστώντας τον καταρχήν για την παρουσία του και βέβαια ευελπιστώ και ελπίζω ότι οι ευχαριστίες να συνεχιστούν και στο υπόλοιπο διάστημα και ειδικότερα κατά την παραλαβή του έργου και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε εκπλήξεις παρά μόνο ευχάριστες και τίποτε άλλο. Ο λόγος σε εσάς. Διδάκτορ μηχανικός Αλκιζάου Γιθάρη. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την θερμή υποδοχή στο όμορφο νησί της Χίου και σήμερα με χαρά, τιμή και αίσθημα ευθύνης ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία και ξεκινάει το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού και φωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου της Χίου. Ένα σημαντικό έργο υποδομής που το αποτέλεσμά του πιστεύουμε θα ακουμπήσει τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου, του κάθε επισκέπτη, του κάθε κάτοικου του νησιού. Η αναβάθμιση της ενεργειακής αναβάθμισης πέρα από τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που θα φτάσει στο 71% θα συμβάλλει και στην αισθητική αναβάθμιση του νησιού. Γιατί ο φωτισμός πέρα από εξοικονόμηση ενέργειας είναι και μέρος της ομορφιάς μιας πόλης. Επίσης, ο σωστά φωτισμένος δρόμος είναι και ασφαλής δρόμος. Οπότε πιστεύουμε επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η αναβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας των δημοτών και των κατοίκων του νησιού πέρα από τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Στα πλαίσια του έργου, πέρα από την αντικατάσταση των 17.500 φωτιστικών, θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιαχείρισης και τηλεμετρίας, έτσι ώστε να οπτικοποιηθεί όλο το δίκτυο φωτισμού του νησιού και θα αναλαμβάνει η ανάδοχο κοινοπραξία μας και τη συντήρηση του δικτύου για τα επόμενα 12 χρόνια. Ένα έργο που χρονικά λόγω της σημαντικής αύξησης της τιμής κιλοβατόρας
έχει γίνει πάρα πολύ επιτακτικό και μάλιστα οι Δήμοι και η κυβέρνηση ψάχνουν τρόπους να μειώσουν την κατανάλωσή τους, οπότε έρχεται το έργο και χρονικά προς αυτή την κατεύθυνση να συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την ενεργειακή εξοικονόμηση ενέργειας. Τέλος, η σημαντική εμπειρία της εταιρείας μας και της κοινοπραξίας πιστεύω θα είναι εγκύτρια να καλύψουμε τις προσδοκίες του Δήμου, που έμεινα η αλήθεια έκπληκτος από την ωραία παρουσίαση του έργου από τον Δήμαρχο. Σημαίνει ότι έχει όχι μόνο πιστέψει, αλλά αναμένει πολλά και ο Δήμος και οι Δημότες από αυτό το έργο. Ελπίζω, Δήμαρχε, να καλύψουμε τις προσδοκίες σας και να είμαστε εντάξει της εμπιστοσύνης. Σήμερα είναι μέρα δημοσιότητας, γιορτής και χαράς και από αύριο, Δήμαρχε, μέρα δουλειάς. Και είμαστε εδώ μέχρι τέλος του χρόνου να φωτίσουμε το νησί και να καλύψουμε και αυτές τις προσδοκίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μας αρχή και καλή δύναμη. Εμένα θα με ευχαριστήσει ο λαός όταν είναι το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι λοιπόν, επειδή ευχαρίστησα τους πάντες, εγώ περιμένω τις ευχαριστίες από το χιώτικο λαό. Λοιπόν, κύριε Τάρεκ, εγώ είμαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλή αρχή. Το ένα μέσα θα είναι και άλλες δημοτικές αρχές, είτε με εσάς είτε με άλλο, θα τουλάχιστον τρεις. Πώς διασφαλίζονται οι επόμενοι ότι θα είναι αυτή η συνεργασία, θα συνεχιστεί, αν δεν τα γενικά προβλήματα τα είδατε, και αν θυμάμαι καλά την προηγούμενη φορά, είχε γίνει αναφορά ότι ό,τι αφορά τα λιμανάκια και όλα αυτά είναι εκτός. Υπάρχει σχεδιασμός για να δούμε και αυτές τις περιοχές για να χρησιμοποιούνται ανάλογα. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Μπουλά να απαντήσει. Νομίζω ότι είναι τεχνικό θέμα, παρότι όλα αυτά έχουν τακτοποιηθεί. Κώστα. Ναι, η σύμβαση αυτή πατάει σε ένα νομικό πλαίσιο που έχει υπάρξει από το 2016. Εξασφαλίζεται πλήρως ο ανάδοχος μέσω μιας διαδικασίας εκχώρησης των ανταποδοτικών τελών από την ΔΕΗ όταν τα εισπράττει και τα αποδίδει με ένα ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον ανάδοχο. Αυτή η σύμβαση είναι πλήρως νομικά κατοχυρωμένη, όπως σας είπαμε, το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα ο ανάδοχος στο να αμφιβάλλει αν θα πάρει τα χρήματά του. Είναι πλήρως διασφαλισμένος. Και όπως οι χιώτες θα πληρώνουν, ας πούμε, τα λεφτά στη ΔΕΗ, το αντίτιμο του λογαριασμού τους, πριν να έρθει στο Δήμο, θα δίνεται το ποσό αυτό στον ανάδοχο όταν θα γίνουν όλες οι γραφειοκρατικές παραλαβές και όλα αυτά και ότι ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει σωστά τα καθήκοντά του. Και στη συνέχεια θα επιστρέφεται και ένα ποσό πίσω, γιατί θα έχουμε και ένα κέρδος από την έκπτωση αυτή που μας έχει δώσει ο ανάδοχος. Τώρα, ένα τέτοιο έργο δημιουργεί προσδοκίες για τα επόμενα που θα έρθουν, έτσι. Σίγουρα η υπηρεσία αποκτά μια τεχνογνωσία και θέλει σιγά σιγά να κάνει άλματα προς τα εμπρός. Υπάρχει τεράστιο πεδίο στην ενεργειακή εξοικονόμηση, στα κτίρια, σε όλες τις δραστηριότητες που γίνονται, στη κυκλοφορία, δηλαδή πώς θα φτιαχτεί ένα κέντρο κυκλοφορίας στο νησί, να μπορούμε να ελέγχουμε την κυκλοφορία του σηματοδότης και όλα αυτά και να προσαρμοζόμαστε ανάλογα. Μέσα εκεί εντάσσονται και τα λιμανάκια και μια σειρά από άλλες δράσεις, οι οποίες μελετώνται και με τον καιρό προϊόντες του χρόνου θα αρχίσουν σιγά σιγά να υλοποιούνται. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι πλήρως και εγγραφημένο, όμως θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα. Θέλω να συμπληρώσω το εξής, επειδή πράγματι η ερώτηση αναφέρθηκε για έλεγχο και πώς διασφαλίζεται. Αυτή η σύμβαση έχει περάσει από τον πιο υψηλό έλεγχο, έχει γίνει προσυμβατικός έλεγχος, επειδή μιλάμε για διεθνή διαγωνισμό. Όσοι γνωρίζουν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει να περάσει μια σύμβαση από προσυμβατικό έλεγχο, που είναι ο υψηλότατος έλεγχος. Γι' αυτό είπα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Σημαίνει λοιπόν ότι όλα έχουν καλώς
και όλα βαίνουν καλώς.